κύριε Ηλία, και μ' αρέσει πολύ. Υποψήφιος διδάκτης της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακήμ III ο Μεγαλοπρεπής και ο Μακεδονικός Αγών». Σας ακούμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σεβασμιότατε, εντιμολογιωτάτη, κύριε Δήμαρχε, λοιπόν αρχοντολόγιο, σεβαστοί πατέρες, ελογιμότατε κύριοι καθηγητές, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί σύνεδροι. Στην παρούσα ανακοίνωσή μας θα επιχειρήσουμε επιπλέον των μέχρι τώρα γνωστών να ανοιχνεύσουμε και να παρουσιάσουμε έναν από τους προτεργάτες της διαφωτίσεως του λαού, που δεν είναι άλλος από τον πρόμαχο της Ορθοδοξίας, Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακήμ III τον Μεγαλοπρεπή, 1834-1912. Υπήρξε μια πολύπλευρη, πολύγλωσση και ευρυμαθή συνάμα προσωπικότητα που άλλαξε το ρου της εκκλησιαστικής ιστορίας. Και υπήρχον ημέρε κατά τα οποία εγίνεται αυτός ο ίδιος Βυζαντινός Αυτοκράτορ και στα βλέμματα των αφοσιωμένων χριστιανών του, αλλά και στα θαμβωμένα βλέμματα των ξένων, είχε την δύναμη να μεταβάλει το απλούν του καλογητικών ράσων εις αυτοκρατορική πορφία. Με τους αγώνες και την σοφία του, κατέστησε το Ιερόν Κέντρον σημείων αναφοράς κεφάλου της Ορθόδοξης Οικουμένης. Μετά την επάνωδο του πνευματικού του πατρός Οικουμενικού Πατριάρχη Ιωακήμ Δευτέρου στον θρόνο, ο ρεαλιστικός Ιωακήμ III μετετέθη από την Ιερά Μητρόπολη Βάρνας στην Ιερά Αποστολική Μητρόπολη Θεσσαλονίκης στις 9 Ιανουαρίου του 1874. Η διορατικότητα, η οξυδέρκεια και η οργανωτικότητά του φαίνονται και από την πρωτοποριακή πρόταση για την εποχή του, ώστε να ιδρυθούν τράπεζες στη συμβασιλεύουσα Θεσσαλονίκη, είτε από Έλληνες επιχειρηματίες εκτός Μακεδονίας, είτε από Ελλαδίτες, είτε από εγκατεστημένους στη Κεντρική Ευρώπη και αλλού, για να τονωθεί το εμπόριο στη συμπρωτεύουσα με φυσικό επακόλουθο να προκόψουν οικονομικά οι υπόδουλοι Θεσσαλονικής. Με τη ρηξικέλευτη αυτή άποψη, επιθυμούσε να καταστήσει την ύφη του Θερμαϊκού, εκτός από ένα μοσαϊκό μιλετιών, δηλαδή κοινοτήτων, λαών, θρησκειών και πολιτισμών, και ένα ισχυρό, δυναμικό και ανταγωνιστικό οικονομικό κέντρο. Αργότερα, και συγκεκριμένα στις 4 Οκτωβρίου του 1878 και σε ηλικία μόλις 44 ετών, εξελέγει Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο Μεγαλόφρον Ιωακήμ III. Στο διάβα της πρώτης πατριαρχίας του και συγκεκριμένα τα έτη 1881 έως 1882, ο μεγαλεπίβολος Ιωακήμ δεν παρέλειψε την ίδρυση σχολής εκκλησιαστικής μουσικής. Ο καθηγητής Σταυρίδης θα μας αναφέρει για την Εκκλησιαστική Επιτροπή τα εξής. Ενδιεφέρθη δια την εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική. Ιδρύζε το 1882 σχολήν εκκλησιαστικής μουσικής και καταρτήσας μουσικήν επιτροπήν ή της απέδειξε μουσικών όργανων κληθέν Ιωακήμιον ψαλτήριον. Εδίδαξαν εν αυτοί ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Βιολάκης και ο Ευστράτιος Παπαδόπουλος και πολλοί άλλοι καλυφωνότατοι επίλεκτοι μουσικολόγοι, μύστης της ψαλτικής ιεράς τέχνης του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ώρες διδασκαλίας ορίστησαν 3 κάθε εβδομάδα. Ο φιλόμουσος και φιλότεχνος Ιωακήμ έβλεπε ότι η μητέρα Εκκλησία, ως θεματοφύλακας της πολιτιστικής κληρονομιάς, επιβάλλονταν να διασώσει τον ανεκτήμητο πλούτο της πατρός παραδόσεως, αλλά και το γνήσιο πατριαρχικό βυζαντινό ύφος της θρησκευτικής μουσικής των Αγγέλων. Η Επιτροπή ήρθε ως συνέχεια της πρώτης Επιτροπής που ίδρυσαν το 1814 οι τρεις Έλληνες μουσικοί διδάσκαλοι Χρύσανθος, Γρηγόριος και Φουρμούζιος. Σκοπός της ήταν να ερευνήσει και να αποσαφηνίσει διάφορα σημεία της βυζαντινής μουσικής. Έπειτα από πολλούς πειραματισμούς και έρευνες, η πιο πάνω Επιτροπή καθόρισε με μαθηματικούς υπολογισμούς επιστημονικότερα από τους προγενέστερους τα τονιαία διαστήματα των κλιμάκων. Επίσης, διόρθωσε και συμπλήρωσε τη θεωρία της βυζαντινής μουσικής. Τα πορίσματα της Επιτροπής δημοσιεύτηκαν στην Εκκλησιαστική Αλήθεια Κωνσταντινουπόλεως και εκδόθηκαν σε ανατύπωση στο μουσικό τεύχος στοιχειώδης διδασκαλία της εκκλησιαστικής μουσικής
που συμπληρώθηκε το 1883.